κλιμακωτό μπόνους που θα ξεκινάει από τις 20 έδρες και θα φτάνει τις 50, ανάλογα με το ποσοστό του πρώτου κόμματος. Είναι η πρόταση που αναμένεται ότι θα κομίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους πολιτικούς αρχηγούς για το νέο εκλογικό νόμο. <Κι> Σύμφωνα με δημοσίευμα του iefmerida.gr, η κυβερνητική πρόταση προβλέπει. Εάν το πρώτο κόμμα λάβει ποσοστό κάτω του 25%, τότε δεν θα λαμβάνει κανένα μπόνους. Εάν το πρώτο κόμμα λάβει ποσοστό 25%, τότε θα έχει ως μπόνους 20 έδρες. Από το 25% και πάνω, το πρώτο κόμμα θα κερδίζει μπόνους μία έδρα για κάθε 0,5%. Πού προσδιορίζουν όμως πολιτικοί αναλυτές με το νέο εκλογικό νόμο το όριο της αυτοδυναμίας. Το ποσοστό αυτοδυναμίας που θα ε, χρειάζεται για να πετύχει ένα κόμμα είναι το 38% με δεδομένο ότι περίπου 10% θα έχουν τα κόμματα εκτός Βουλής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, εάν αυτός ο εκλογικός νόμος ίσχυε στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση, η Νέα Δημοκρατία θα διατηρούσε 158 έδρες. Εάν ο εκλογικός νόμος ίσχυε στις κάλπες του Σεπτεμβρίου του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ με το 35,5% που έλαβε θα έπαιρνε 138 έδρες αντί για 145 που πήρε. Στην αναμέτρηση του Ιουλίου του 2012, η Νέα Δημοκρατία, με ποσοστό 29,7% που κατέγραψε, θα περιοριζόταν σε 109 έδρες αντί για 129 που εξασφάλισε, ενώ στις εκλογές του Μαΐου του 2012 δεν θα υπήρχε μπόνους, καθώς κανένα κόμμα δεν ξεπέρασε το όριο του 25%. Θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια να έχουμε ότι μεγαλύτερο βαθμό το μεγαλύτερο δυνατό αναλογικότητα. Με τα σενάρια για κάψιμο τη απλή αναλογική από τον Κυριάκο Μητσοτάκη εντό του 2020, με προσφυγή στι κάλπε να... να... παραμένουν ζωντανά στο δημόσιο διάλογο, ο Μπάμπη Παπαδημητρίου δεν απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Μόνο αν η αντιπολίτευση πάει τα πράγματα στα άκρα, θα του περάσει από το μυαλό. Σύμφωνα με δημοσίευμα των νέων, Αλέξη Τσίπρα και Κουμουνδούρου παραμένουν πιστοί στη γραμμή του καθαρού όχι στο θέμα του εκλογικού νόμου και δεν προτίθεται να μετακινηθούν από την απλή αναλογική. Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ξεκαθαρίσει τη θέση του με δημόσια παρέμβαση. Η απλή αναλογική που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να μείνει. Στη Χαριλάου Τρικούπη, κόκκινη γραμμή είναι το μπόνου να μην ξεπερνά τι 35 έδρε. Το κίνημα αλλαγή δεν πρόκειται να ψηφίσει έναν εκλογικό νόμο που θα εδρεώσει το νέο δικοματισμό Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει κανένα νόημα να σχολιάζουμε διαρροέ και σενάρια. Ο εκλογικό νόμο θα τεθεί επιτάπητο στι συναντήσει που θα έχει ο Κυριάκο Μητσοτάκη με του πολιτικού αρχηγού αμέσω μετά την επιστροφή του από την Ουάσιγκτον. Στοιχείο που δείχνει ότι ενδεχομένω να υπάρξουν αλλαγέ στην τελική πρόταση, την οποία θα καταθέσει προς ψήφιση η κυβέρνηση.